Δυστυχώς, Λίνα, οι δουλέμποροι εξακολουθούν να στέλνουν στο θάνατο πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτή τη φορά, τα δίδυμα αγοράκια 4,5 χρονών και ο πατέρας τους είναι τα θύματα του ναυαγίου που έγινε χθες τη νύχτα ανατολικά της Σάμου και πνίγηκαν στα παγωμένα νερά του Αιγαίου. Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής, Λίνα, εάν ανάμεσα στους διασωθέντες πρόσφυγες βρίσκεται και η μητέρα των παιδιών. Οι έρευνες των λιμενικών αρχών ολοκληρώθηκαν σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς τελικά ο αγνοούμενος ήταν ένας και ήταν ο πατέρας των διδύμων, ο οποίος και βρέθηκε νεκρός. Οι υπόλοιποι 9 διασωθέντες, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κολυμπούν τη νύχτα μέσα στη θάλασσα, να πούμε πως είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί στη Σάμο. Πρόκειται για 4 γυναίκες, 4 άντρες και ένα μικρό κοριτσάκι. Η νέα αυτή τραγωδία στο Αιγαίο έγινε γνωστή όταν έπειτα από πληροφορία που έφτασε στο λιμενικό χθες το βράδυ. Ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού, ένα σκάφος Λίνα της Frontex, ένα ναυαγοσωστικό και ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού. Να σας θυμίσω πως μόλις πριν από 2 ημέρες, την Τρίτη συγκεκριμένα, έπειτα από μια πολύ ωρη και δύσκολη επιχείρηση των λιμενικών αρχών, ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης εντόπιζε στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά τη Σάμου μία λέμβο με 46 μετανάστες που ήταν ακυβέρνητοι. Διεσώθηκαν και μεταφέρθηκαν, Λίνα, στη Σάμου, όπου 7 από αυτούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.